Καλησπέρα σας, κύριε Σημεριώτη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Να είστε καλά. Εμείς μετράμε αντίστροφα για να έρθει η επόμενη Κυριακή. Να πούμε στον κόσμο ότι κάθε χρόνο αυτός ο αγώνας γίνεται την τελευταία Κυριακή του Αυγούστου. Άρα θα γίνει την επόμενη Κυριακή, 25 Αυγούστου. Πείτε μας λοιπόν πώς είναι οι τελευταίες ετοιμασίες. Πόσοι δρομείς περίπου αναμένεται να σταθούν φέτος στην εκκίνηση στον κάμπο της Χίου. Ήδη έχουμε 800 εγγραφές, περιμένουμε να πάμε στις 1000 έως 1300, γιατί ως γνωστόν, κυρίως στον ελλαδικό χώρο, την τελευταία στιγμή όλοι περιμένουν για να κάνουν την εγγραφή τους. Βέβαια, θα προτείνω σε όσους από τους τελευταίους θέλουν να εγγραφούν, πρωτίστως να κοιτάξουν την διαμονή τους και κυρίως τη μετακίνησή τους, μα περισσότερο την επιστροφή τους από το νησί, μια και είναι τουριστική περίοδος και τώρα λίγη αυτή η σεζόν και όλοι θέλουν να φύγουν ταυτόχρονα. Γι' αυτό καλύτερα να κάνουν πρώτα τα εισιτήριά τους της επιστροφής και αφού βεβαιωθούν ότι θα έχουν εισιτήρια επιστροφής, τότε να δηλώσουν συμμετοχή. Κύριε Σημεριώτη, πολύ γρήγορα, να μας πείτε περίπου πόσοι Έλληνες θα τρέξουν, από ποια μέρη της Ελλάδος, επιγραμματικά και από πόσους χώρους του εξωτερικού. Ξέρω ότι κάθε χρόνο έρχονται πάρα πολλοί από τη Φύη Τουρκία. Μάλιστα. Μέχρι και το 4ο ημαραθώνιο οι ξένοι αθλητές ήταν περίπου το 65%. Από το 5ο ημαραθώνιο και μετά έχουμε μια ισορροπία της τάξης του 35% είναι από ξένες χώρες. Φέτος έχουμε ήδη εγγραφές από 20 εθνότητες. Ένα άλλο 35% είναι από μέρη από όλη την Ελλάδα, από την ωραία Καβάλα μέχρι την πανέμορφη Κρήτη. Από άλλωστε, ποιος θα χάσει την ευκαιρία να έρθει να τρέξει τον κάμπο της Χίου σε αυτή τη μοναδική διαδρομή ανάμεσα σε αρχοντικά. Εμείς θα είμαστε εκεί, κύριε Σημεριώτη. Εγώ θα είμαι εκεί για να τρέξω και να είμαι ξανά να ζήσω αυτόν τον αγώνα. Είναι καταπληκτικός. Όσοι είστε δρομείς, μην χάσετε την ευκαιρία. Πραγματικά αξίζει τον κόπο να πάτε στο νησί της Μαστίχας και να ζήσετε αυτή τη μοναδική εμπειρία. Σας ευχαριστούμε πολύ.